Τώρα που είναι ζεστά. Ναι, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι μαγικό, είναι ένα όνειρο που ζήσαμε όλοι μαζί σαν μια οικογένεια. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, ιδιαίτερο και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που το καταφέραμε. Εσύ το έζησες και με τον αδερφό σου. Ναι. Φυσικά, ναι. Το κάνω ακόμα πιο ξεχωριστό και θα έχουμε να το λέμε για όλη μας τη ζωή. Ο μπαμπάς τι είπε? Χαρούμενος πολύ ο πατέρας μας. Ήταν εκεί πέρα και μας θαύμαζε και εμάς και όλη την ομάδα. Στη διαδρομή, σε όλη τη διαδρομή, η συμβουλή του μπαμπά? Τίποτα, το άφησε πάνω μας. Μας εμπιστευότανε και αυτό. Την περίμενε στην εικόνα αυτή του Ολυμπιακού στο τελικό? Ναι. Το περιμέναμε. Ήμασταν σίγουροι από τα πρώτα λεπτά, είχαμε μπει δυναμικά. Και πιστεύω αυτό άρμοζε σε μια τέτοια εικόνα, ένα 3-0 ιδανικό. Είδαμε να παίζετε επιθετικά. Εσύ ειδικά είχες μεγάλη αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σου. Είναι κάτι που πηγάζει από τους προπονητές σας, σας δίνουν την ελευθερία να παίξετε? Ναι, φυσικά. Είχαμε ένα πλάνο, κυνηγάμε συνέχεια τον γκολ, πιέζουμε συνέχεια ψηλά και φάνηκε και στο παιχνίδι μέσα. Πώς ένιωσε όταν ο Ελαραμπή σας πήρε και έγινε χαμός λίγο στα ποδητήρια? Εντάξει, μας έδωσε ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Μας είχαν στείλει πολλά μηνύματα πριν το παιχνίδι, όλη η ομάδα, όλη η πρωτομάδα και μας είχε εμψυχώσει για αυτό το τελικό. Από όσο ξέρουμε είναι και ένα από τα δυνάματά σου. Ναι, φυσικά. Όνειρο τώρα ένα ευρωπαϊκό τροπέο με την πρώτη ομάδα. Μακάρι. Και το παιχνίδι στη Μαρακάνα. Ναι, αυτό είναι όνειρο γι' αυτό. Μαγικό γήπεδο. Το συζητάτε ήδη? Ναι, σίγουρα. Από πριν το συζητάγαμε. Και επειδή πρέπει να έχεις μια πιο ωραίες οπτικές γωνίες, το τρίτο γκολ του Μπάκουλα, πώς το έζησες? Μαγικό. Τι είδες? Σκέφτηκα να κάνω εγώ στην αρχή το ψαλιδάκι και δεν τη φτάνω και το βλέπω να πετάγεται και μαγικό, τρελαθήκαμε όλοι. Εσύ και τον χρόνο έχεις την ευκαιρία για repeat, γιατί είσαι από τους μικρούς, το 7 είσαι. Ναι. Οπότε πας για δεύτερο σερί, τι λες? Μακάρι, θα δούμε. Λοιπόν, να αποδεσμεύσουμε για να φύγεις. Ναι. Χαρητήρια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.